Το όνομα του μακροβιότερου Υπουργού Βορειοελλάδος στα χρόνια της μεταπολίτευσης από το 1974 έως το 1981 Νικόλαο Μάρτη φέρει πλέον η αίθουσα συσκέψεων του Υφυπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Σε συγκινησιακά φορτισμένη τελετή παρουσία των συγγενών του Νικόλαο Μάρτη, ο κύριος Καράουγλου σημείωσε ότι αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής στον σπουδαίο Μακεδόνα πολιτικό. Προσωπικά, φίλες και φίλοι, αισθάνομαι δέος και συγκίνηση όταν αναλογίζουμε ότι η μοίρα μου έδωσε την ευκαιρία να υπηρετήσω το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης δύο φορές, τη διετία 2012-2014, όσο και σήμερα, ευρισκόμενος στους ίδιους χώρους όπου περπάτησε ο Νικόλαος Μάρτης, πρώτα ως Γενικός Γραμματέας Διοίκησης Μακεδονίας το 1955 και στη συνέχεια ως Υπουργός Βορείου Ελλάδος από το 1974 έως το 1981. Αισθάνομαι πως είμαστε υποχρεωμένοι απέναντι στον αγωνιστή Νικόλαο Μάρτη, όχι μόνο για τη μακρά πολιτική του διαδρομή, αλλά γιατί αγάπησε τη Μακεδονία και κατέγραψε πτυχές της ιστορίας της, αφιερώνοντας ουσιαστικά τη ζωή του ολόκληρη στην υπεράσπιση της γης του Φιλίππου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και αυτή η έκρηξη του ελληνομακεδονικού του συναισθήματος ξεδιλήφθηκε στα πονήματά του, με κυριότερο η πλαστογράφηση της ιστορίας της Μακεδονίας. Συγκινημένος ο υιός του Νικόλαο Μάρτη Κώστας αφηγήθηκε μια ιστορία που αποτέλεσε για τον πατέρα του το έναυσμα να γράψει το σπουδαίο βιβλίο «Η πλαστογράφηση της ιστορίας της Μακεδονίας». Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα πάρα πολύ τον Υπουργό για την πολύ μεγάλη τιμή που κάνει στον πατέρα μου και στην οικογένειά μου, διότι πραγματικά αφιέρωσε τη ζωή του στο θέμα της Μακεδονίας. Σε αυτό εδώ το κτίριο, όταν ήταν υπουργός, είχε έρθει κάποια φορά ένας αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ζήτησε ο πατέρας μου κάποια κονδύλια για την Μακεδονία. Του λέει, ενέκρινα πριν από ένα μήνα ένα σημαντικό ποσό για τη Μακεδονία. Και συνειδητοποιούν ότι εννοούσε τη Γιουγκοσλαβία, τα Σκόπια. Και τότε λέει, δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αυτό το κράτησε μέσα του και όταν τελείωσαν οι εκλογές του 81, δεν εξελέγει βουλευτής, αφιέρωσε 4 χρόνια κάνοντας μια πρωτότυπη έρευνα και μελέτη. Μια εκδήλωση τιμής στη μνήμη ενός μεγάλου πολιτικού της σύγχρονης Ελλάδας, ενός ανθρώπου δικού μας με καταγωγή από την Μουσθένη Παγκαίου, του Νικόλαου Μάρτη. Ο Νικόλαος Μάρτης ήταν ένας ευπατρίδης πολιτικός. Σε όλη του τη ζωή αγωνίστηκε με ήθος για την υπεράσπιση των εθνικών δικαίων και για την δημοκρατία. Αυτό το πολιτικό ανάστημά του αναγνωρίστηκε από όλες τις πλευρές και έτσι γράφηκε στην ιστορία ως ένας αγωνιστής της ιστορικής δικαιοσύνης. Ο Υπουργός στο τέλος της τελετής δόρισε στους συγγενείς του Νικόλαου Μάρτη έναν τόμο λεύκωμα με την ιστορία του Διοικητηρίου και του Υπουργείου.